Οι Ηνωμένε Πολιτείε απέλασαν 21 σπουδαστέ στρατιωτική ακαδημία από τη Σαουδική Αραβία μετά από το περιστατικό πυροβολισμό τον περασμένο μήνα από άλλο σπουδαστή στην ναυτική βάση τη Φλόριντα. Σύμφωνα με τι αρχέ, τα άτομα αυτά είχαν είτε τζιχαντιστικά είτε αντιαμερικανικά αισθήματα τα οποία είχαν εκφράσει σε σελίδε κοινωνική δικτύωση ή είχαν σχέσεις με παιδική πορνογραφία. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτείων χαρακτήριζε το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δράστης υποκινήθηκε από τζιχαντιστική ιδεολογία. Κατά τη διάρκεια των ερευνών μάθαμε ότι ο δράστης έκανε μια ανάρτηση την 11η Σεπτεμβρίου, στην οποία έλεγε ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Ο 29χρονος Σαουδάραβας Μοχάμεντ Σαμπράνη άνοιξε πύρη στη βάση της Πενσακόλα σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας ακόμα οκτώ. Ο Υπουργός αποκάλυψε ότι ζήτησε από την Apple να ξεκλειδώσει δύο τηλέφωνα που ανήκαν στο δράστη, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πειρά αστυνομικών. Πριν πέσει νεκρός, πυροβόλησε το ένα τηλεφωνό του για να το καταστρέψει.